Σήμερα θα δούμε λίγο έτσι γενικά πράγματα περί της αγάπης και μετά, εάν προλάβουμε, θα αρχίσουμε να διαβάζουμε τον ύμνο της αγάπης, όπως λέγεται, από την προς Κορινθίους πρώτην επιστολή του Αποστόλου Παύλου, από το 13ο κεφάλαιο, και είναι η στίχη 1 μέχρι και 9. Για να έτσι να θυμηθούμε λίγο τι λέγαμε και να συνδεθούμε λίγο και με τα επόμενα που θα πούμε. Είπαμε ότι επειδή ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και είναι πλασμένος να είναι όμοιος με τον Θεό, να γίνει όμοιος με τον Θεό, και λειτουργεί ο άνθρωπος φυσιολογικά και με υγεία μόνον όταν είναι όμοιος με τον Θεό και λειτουργεί σαν εικόνα Θεού, γι' αυτό και είναι ανάγκη στον άνθρωπο, είναι οντολογική ανάγκη, είναι ανάγκη της ύπαρξης του δηλαδή, να λειτουργεί ως αγάπη. Αφού ο Θεός αγάπη εστί, άρα και ο άνθρωπος ως κατοικώνα Θεού δημιουργημένος και ο άνθρωπος αγάπη εστί κατά χάρη. Αυτό το πράγμα δίδει την απάντηση στο μυστήριο πώς λειτουργεί ο άνθρωπος φυσιολογικά, ποια είναι κατά φύση λειτουργία του ανθρώπου και πώς ο άνθρωπος λειτουργεί φυσιολογικά για να βρει μέσα σε αυτήν τη φυσιολογική λειτουργία του και την πληρότητά του και την χαρά του και την ειρήνη του και όλων των σκοπών της ύπαρξής του. Ξέρουμε, παιδιά, ότι ένα πράγμα λειτουργεί τέλεια ή τουλάχιστον σχεδόν τέλεια όταν λειτουργεί όπως για το σκοπό που πλάστηκε. Ας πούμε αυτό το μικρόφωνο εδώ, πλάστηκε να είναι μικρόφωνο. Αν το χρησιμοποιήσω για να ανεκατεύω το φαΐ, εντάξει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να ανεκατεύεις και τη σούπα, αλλά δεν είναι πλασμένο για να είναι κουτάλα, είναι πλασμένο να είναι μικρόφωνο. Λοιπόν, μπορεί να κάνει και την άλλη δουλειά, κουτσά στραβά, αλλά λειτουργεί τέλεια όπως είναι ο αρχικός προορισμός του. Και ο άνθρωπος λειτουργεί τέλεια, βρίσκει τον εαυτόν του, όταν λειτουργεί όπως τον έπλασε ο Θεός. Δηλαδή, ως εικόνα του Θεού και όμοιος με τον Θεό Πατέρα του. Αυτό το λέω έτσι εξ αρχής, γιατί πολλοί άνθρωποι σήμερα, και νέοι άνθρωποι και μεγαλύτεροι, υποφέρομαι με την έννοια ότι δεν βρίσκομαι το σκοπό της ύπαρξής μας. Δεν βρίσκομαι τι πράγμα μας γεμίζει. Λέμε κάμνω το ένα, κάμνω το άλλο και μένω άδειος. Γιατί μένω άδειος? Βάζομαι κάποιους σκοπούς. Παραδείγματος χάρη, μας έλεγαν ότι ξέρω εγώ να έχεις σκοπό να πάει να σπουδάσεις. Έρχεται η ώρα, μπαίνει κανείς στο πανεπιστήμιο, σπουδάζει. Σπουδάζει, μαθαίνει κάμποσα πράγματα, κάμποσα γράμματα, κάμποσες γνώσεις. Καλές είναι, χρήσιμες είναι, ωφέλιμες είναι. Χαρά έχουν κι αυτές. Αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Είναι κάτι ευρύτερο. Ακόμα και σε οποιαδήποτε άλλα πράγματα κάνει ο άνθρωπος, καταλαβαίνει ότι αυτά τα πράγματα είναι σχετικά. Είναι σχετικά, δεν είναι απόλυτα. Και ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού και αναπαύεται μόνο σε απόλυτα πράγματα. Ο Θεός που είναι απόλυτο μέγεθος και είναι απέραντος και είναι ασύλληπτος και δεν περιορίζεται, σε αυτόν τον Θεό αναπαύεται ο άνθρωπος. Αισθάνεται μια ανάπαυση. Τα άλλα όλα παρέχουν μια ανασφάλεια στον άνθρωπο. Δηλαδή, επειδή του ανθρώπου η ψυχή είναι απέραντη και αυτή όπως είναι ο Θεός απέραντος, εάν την περιορίσεις σε πράγματα τα οποία δεν είναι απέραντα αλλά είναι περιορισμένα, τότε θα αισθανθεί η ψυχή μας ότι εντάξει, πατώ εδώ που με έβαλες, αλλά δεν μου είναι αρκετό. Θέλω κάτι περισσότερο, κάτι μεγαλύτερο, κάτι πιο ευρύχωρο. Δεν μπορώ να στριμωχτώ εδώ. Δεν είναι αυτό που η ψυχή μου θέλει.
Αυτό το καταλαβαίνουμε στη ζωή μας σε όλα τα πράγματα. Μπορεί κάποιος να πει ότι είχα σκοπό τη ζωή μου να γίνω εκατομμυριούχος. Και γίνεται. Και πετυχαίνει τέλος πάντων να γίνει εκατομμυριούχος. Όταν γίνει όμως, εάν βέβαια λειτουργεί κανονικά ο νους του και ο άνθρωπος και δεν χαλάσει το μυαλό του και η ψυχή του, καταλαβαίνει ότι εντάξει, καλά είναι τα χρήματα, καλά είναι να έχεις μια άνεση, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν σου προσφέρουν και αυτό που εσύ ήθελες. Όπως είπαμε για τις γνώσεις, έτσι είναι και ο πλούτος, έτσι είναι και οι δονές του κόσμου, έτσι καμιά φορά στη νεότητα νομίζουν οι άνθρωποι και οι νέοι άνθρωποι ότι αν κάνουν, ξέρω, τα πιο εξτρεμιστικά πράγματα, ας πούμε, στο θέμα των ειδικών, των ειδονών και των σαρκικών πραγμάτων, θα αισθανθούν μια πληρότητα. Κάμνουν. Τίποτα δεν μένει. Τίποτα δεν γεμίζει τον άνθρωπο, παιδιά. Έτσι είναι πλασμένος ο άνθρωπος. Να μην γεμίζει με τίποτα εκτός από τον Θεό Πατέρα του. Και δεν μπορεί να εκφραστεί, δεν τον εκφράζει κάτι εκτός εάν αυτό που εκφράζεται είναι αγάπη. Όπως ο Θεός εκφράζεται μέσα στην αγάπη και δια της αγάπης και εν αγάπη. Γι' αυτόν τον λόγο ο άνθρωπος έχει μία εντολή από τον Θεό. Έτσι η εντολή του Θεού, παιδιά, είναι μία, δεν είναι 100 εντολές. Μπορεί να είναι 100 εντολές στην καθημερινότητά μας, ας πούμε, αλλά κατ' ουσία μία εντολή να έχουμε από τον Θεό. Ποια είναι η εντολή αυτή του Θεού? Να αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου την ύπαρξη. Και ως αποτέλεσμα και ως συνέπεια της πρώτης αυτής εντολής είναι αγαπάς και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Δηλαδή βλέπεις τον άλλον άνθρωπο σαν να είναι ο εαυτός σου ο ίδιος. Και αυτό όχι γιατί έτσι ήθελε ο Θεός, έτσι του κατέβηκε του Θεού να δώσει μια εντολή στον κόσμο να μας κάνει να έχουμε εντολές, αλλά γιατί μας υπέδειξε σαν καλός ιατρός ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θεραπευόμαστε και ξαναβρίσκουμε τον εαυτό μας και την πληρότητά μας και την υγεία μας. Τώρα, αυτή η αγάπη πώς ενεργείται, πώς διοχετεύεται? Γιατί πολλοί μιλούν για την αγάπη. Ιδίως σήμερα όλοι μιλούν για αγάπη. Και σύνδεσμοι διάφοροι και οργανώσεις και φιλανθρωπικά σωματεία και εθελοντικά σωματεία, τα οποία είναι όλα καλά, είναι όλα καλά, είναι ανθρώπινα, είναι πράγματα τα οποία ανήκουν στην ανθρώπινη μας υπόσταση, όλα μιλούν για την αγάπη. Όμως η Εκκλησία έχει μια διαφορετική πορεία σε αυτή την έκφραση της αγάπης. Δηλαδή, δεν απολυτοποιεί οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Θεό. Δεν είναι το παν, ας πούμε, η φύση, η δημιουργία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αναγάγει το περιβάλλον, τη δημιουργία, τον κόσμο όλο σε απόλυτο μέγεθος και σου λέει τα πάντα για τον κόσμο, για τη δημιουργία, για το περιβάλλον, για την οικολογία, που είναι πολύ σημαντικά. Αλλά δεν είναι αρκετό για την ψυχή του ανθρώπου. Ακόμα και η αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο, και αυτή δεν είναι αρκετή για την ψυχή μας. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Μια μητέρα αγαπά το παιδί της ή ένας σύζυγος αγαπά τη σύζυγό του ή το αντίθετο. Είναι μια μεγάλη έκφραση αγάπης, αλλά όμως και αυτή η αγάπη ακόμα παρέχει στον άνθρωπο στο βάθος του είναι της μια ανασφάλεια. Γι' αυτό βλέπεις ότι αγαπώ τη γυναίκα μου, ας πούμε, αλλά εάν με απατήσει, θα πάψω να την αγαπώ ή θα κάνω κακό στον εαυτό μου ή θα συντριβώ. Αγαπώ το παιδί μου, το αγαπώ τέλεια. Τρέμω με τη σκέψη, μήπως πάθει κάτι. Αγαπώ τους γονείς μου. Τι πιο φυσικό πράγμα είναι, αγαπώ τους γονείς μου, αγαπώ τους γονείς μου. Αλλά υπάρχει στο βάθος του είναι μου και όταν θα έρθει η ώρα που θα τους αποχωριστώ, που θα φύγουν από τον κόσμο αυτόν, αν συμβεί κάτι, οτιδήποτε, τόσα πράγματα συμβαίνουν κάθε μέρα γύρω μας. Δηλαδή, ακόμα και οι πιο φυσικές σχέσεις έχουν μια δόση ανασφάλειας.
γιατί δεν μπορεί να είναι απόλυτο μέγεθος. Το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να παράσχει ανασφάλεια στην ψυχή μας, το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να έχει ένα ρήγμα το οποίο να πει ότι βάζει νερά αυτή η σχέση, ας πούμε, και μπορεί κάποτε να χαλάσει, είναι η σχέση μας με τον Θεό. Εκτός αν εμείς τη χαλάσουμε, αλλά ο Θεός δεν υπάρχει περίπτωση να μας πει κάποτε, ξέρεις, σε βαρύθηκα πλέον. Με κούρασες, κάνεις τόσες αμαρτίες, τόσες απιστίες, τόσες φορές με απαρνήθηκες, με πρόδωσες, με εγκατέλειψες, άντε πίνες το καλό και αφήσεις με ήσυχο. Δεν σε θέλω τώρα, κουράστηκα πλέον μαζί σου. Ή να μας πει ο Θεός, τι να σου πω παιδί μου, έτσι που είσαι, με αυτά τα χάλια που έχεις, με αυτές όλες τις κακίες που κάνεις, με αυτές όλες τις διαστροφές που έχει η ψυχή σου, δεν μπορώ πλέον να συνεχίσω μαζί σου να έχω την ίδια σχέση. Ή να σου πει ο Θεός, τι να σου κάνω τώρα, δυσκολεύομαι. Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, είμαι σε αδιέξοδο μαζί με σένα, έχω τόσον κόσμο πάνω στο κεφάλι μου, κάμε ό,τι μπορείς μόνος σου από εδώ και μπρος. Δεν μπορεί να γίνει αυτό με τον Θεό, ενώ με έναν άνθρωπο μπορεί να γίνει. Ακόμα και το πιο αγαπημένο μας πρόσωπο μπορεί κάποια στιγμή να σου πει, ξέρεις, δεν σε αγαπώ πλέον. Ή δεν σε αγαπώ όπως σε αγαπούσα. Ή αγαπώ και άλλους όπως αγαπούσα εσένα. Ή αν δεν μου δώσεις το σπίτι σου να πεις στη μαμά σου, θα σε αγαπώ. Είναι εκείνο που βάζει τα πέντε δάχτυλα και τα φυσάς για να ανοίξουν. Θα πεις, ωραίες αγάπες εν τούτες. Αγαπά μας εμάς ή τα σπίτια μας. Εσύ γέρασες τώρα, πίνεις σε ένα γυροκομείο, καλύψεις συμποδάτζετα. Έτσι είναι οι ανθρώπινες αγάπες, παιδιά, και μη σας κάνει εντύπωση. Κάθε πράγμα που είναι ανθρώπινο έχει όρια. Είναι από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ και κάτω δεν μπορεί να πάει. Ο άνθρωπος έχει όρια. Είναι περιορισμένος. Είναι πεπερασμένον όν. Δεν μπορεί να σου δώσει πράγματα απέραντα. Και εμείς πρέπει να το ξέρουμε αυτό το πράγμα και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις ακόμα να μην είμαστε απαιτητικοί και να αναγκάζουμε τον άλλο να μας λέει ίσως και ψέματα καμιά φορά. Δηλαδή εκείνες υπερβολικές αγαπολογίες, ας πούμε, ξέρω εγώ, που λέγονται και απαγούνται μερικές φορές, υπερβολή, αφού το καταλαβαίνεις. Λες σου το άλλος γιατί θέλεις να τα ακούσεις, γιατί τα επιζητάς. Αλλά κατά κρύβει αν και πιστεύει τα. Ή δεν τα πιστεύει απόλυτα όπως σου τα λέει. Η ψυχή του ανθρώπου όμως θέλει το απόλυτο, ζητά το απόλυτο. Έτσι είμαστε πλασμένοι. Δεν είμαστε πλασμένοι για ψεύτικα πράγματα, για σχετικά πράγματα. Εάν βρούμε την απόλυτη αγάπη του Θεού, τότε ισορροπούμε, αποκτούμε μια ασφάλεια. Δεν αισθανόμαστε έναν ασφαλής. Και τότε, αν μας αγαπούν οι άνθρωποι καλώς, το χαιρόμαστε. Αν δεν μας αγαπούν πάλι, δεν πάμε να πνιγούμε. Έτσι, δεν πάμε να πεθάνομαι. Εντάξει, δεν μας αγαπούν. Έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, υπάρχουν άνθρωποι που μας αγαπούν πολύ και άνθρωποι που μας αγαπούν λιγότερο. Δεν έλεγε μας μισούν, για να μην τους προσβάλλει. Μας αγαπούν λιγότερο, έλεγε. Και εκείνοι που δεν μας αγαπούν καθόλου, και αυτό κάτι λίγο μας αγαπούν, αφού ενδιαφέρονται για μας, ασχολούνται με μας, κάτι είναι και αυτό. Όμως, είναι γεγονός ότι αυτό που η Εκκλησία διδάσκει μέσα από το Ευαγγέλιο, ότι η πρώτη κίνηση του ανθρώπου είναι να αγαπήσει τον Θεό. Αφού αγαπήσει ο άνθρωπος τον Θεό και αναπαυθεί σε αυτή την ασφάλεια που του δίνει ο Θεός, έτσι, σε αυτή την ασφάλεια που του δίνει ο Θεός, τότε επιστρέφει ο άνθρωπος και αγαπά τον συνάνθρωπον του, χωρίς συμπλέγματα φοβίας, ανασφάλειας, φόβου και τρόμου, μη με προδώσει, μη με εγκαταλείψει, μην πάυσει να με αγαπά, μη με ξεχάσει, μη κοιτάξει άλλον πρόσωπο κτλ.
φεύγει από αυτά τα πράγματα. Γιατί έχει μέσα του μια πληρότητα από την αγάπη του Θεού. Αποκτά μια βαρύτητα η ψυχή του. Και δεν είναι σαν το καλάμι που το παίρνει και το φέρνει ο άνεμος. Αποκτά μια βαρύτητα η οποία είναι σημαντική. Έτσι με αυτόν τον τρόπο, όταν επιστρέψει και δει τον άλλον άνθρωπο πλέον ως εαυτόν, σαν να είναι ο εαυτός του, σαν να είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον άλλον άνθρωπο. Ούτε κάνει αρρωστημένες κινήσεις, ούτε κάνει αρρωστημένα πράγματα, ούτε ζητάει πράγματα υπεράνω των δυνάμεων του άλλου ανθρώπου. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, πρέπει να το καταλάβουμε, το μάθουμε στη ζωή μας. Να μην ζητούμε πράγματα παραπάνω από αυτά που οι άλλοι μπορούν να μας δώσουν. Και ένας άνθρωπος μπορεί να σου δώσει 50, 70, 80 πράγματα. Δεν μπορεί να σώσει 1000. Κάποτε ήρθε ένας άνθρωπος και μου λέει, ό,τι σου ζητήσω θα μου το δώσεις από αυτά τα πράγματα που έχεις. Αν του έλεγα εκ των προτέρων, δεν θα σου το δώσω, θα τον ελυπούσα. Λέω, είμαι φοιτητής. Λέω του, ναι, θα σου το δώσω. Αλλά μέσα μου παρακάνω, περκεί μου ζητήσει και το πράγμα το οποίο, αν μου το ζητούσε, θα το έδινα. Ήταν μια εικόνα της Παναγίας που την ήθελα πάρα πολύ και δεν την αποχωριζόμουν με τίποτε. Και αυτός ο μυστήριος, έτσι το κατάλαβε, λέει, εντάξει, εάν με αγαπάς, θα μου δώσει ό,τι σου ζητήσω. Είπαν ναι. Τι θα έλεγα κι εγώ. Αν του έλεγα εκ των προτέρων όχι, θα τον απογοήτευα εκ των προτέρων. Μου λέει, μου δώσει την εικόνα της Παναγίας. Καλώς τη. Λέω του, κοίταξε, σε αγαπώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σε αγαπώ. Όσο δεν μπορεί να φανταστείς. Αλλά δεν μπορώ να σου δώσω την εικόνα. Τι θέλω. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτή την εικόνα. Δεν μπορώ να σου δώσω. Πώς είναι η αγάπη σου πνευματική και τέλεια εάν δεν μπορεί να μου δώσεις. Μα και εσύ ρε παιδί μου που μου την ζήτησες. Τώρα ξέρω εγώ πάνω του. Καλά, για να μου τη ζητήσεις κατάλαβες ότι τη θέλω. Γιατί μου την ζήτησες κι εσύ. Άρα και εσύ δεν με αγαπάς. Και εσύ δεν με αγαπάς. Γιατί αν με αγαπούσες κι εσύ, δεν θα με φέρνες σε αυτήν τη δύσκολη θέση. Έτσι δεν είναι. Θα έλεγες, ας πούμε, πώς να του ζητήσω τώρα αυτού του ανθρώπου αυτή την εικόνα που ξέρω ότι την αγαπά τόσο πολύ και δεν θέλει να αποχωριστεί. Και αν μου τη δώσει, δεν θα τον λυπήσω. Μετά αφού κατάλαβε ότι και εκείνος έκαμε το ίδιο λάθος, μου λέει, έχεις δίκιο, πράγματι, δεν έπρεπε να τη ζητήσω. Ύστερα του λέει, εντάξει, αν τη θέλεις πάρτη. Μου λέει, έμπειραζε, κράτα την, είπα του ευχαριστώ, εντάξει. Είναι σαν το ανέκδοτο που κάποιος κλέφτης έκλεψε το ρολόι του πνευματικού από το σπίτι του. Πήγε στο πνευματικό και του λέει, πάτερ, έκλεψε ένα ρολόι. Λέει, θα το δώσεις πίσω το ρολόι που έκλεψες. Λέει, εντάξει πάτερ, μα σου το δώσω εσένα. Λέει, όχι, το θέλω εγώ, λέει, το θέλω. Τι το κάνω εγώ το ρολόι, δεν το θέλω, δεν το χρειάζομαι, δεν το θέλω. Του λέει ο πνευματικός. Λέει, μα το έδωσα εκείνο που το πήρα και δεν το ήθελε. Λέει, αφού του το έδωσες και δεν το ήθελε, κράτα το. Ευχαριστώ. Αφού κάναμε το διάλογο με εκείνον τον συμφοιτητή μου ότι θέλω ότι έσου τη δυο γιατί μου την ζήτησες, ξέρω εγώ, ύστερα λέω του κι εγώ από ευγένεια, είχα και το φόβο μου την πιάτη, αλλά λέω, είναι δυνατό. Πιάς την εικόνα, όχι, δεν πειράζει, δεν την πιάνω, ευχαριστώ, εντάξει, μεν επιμένεις, δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, γιατί η αγάπη παρέχει μία ανασφάλεια στον άνθρωπο. Βέβαια, αν είχα πραγματική αγάπη, όπως είχε ο Γερόντας Παΐσιος, θα του έδινα την εικόνα. Και θα καταλάβει ότι δεν εξαρτάται η ζωή μου από μια εικόνα. Έστω και αν είναι εικόνα της Παναγίας του Χριστού. Αλλά εξαρτάται από τον ίδιο τον Χριστό και από την ίδια την Παναγία. Γιατί ο Γέροντας και αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι
Ού ζητούσαν τα του εαυτού τους, δεν ήθελαν τα του εαυτού τους. Εάν κάτι σε ανέπαυε, σου λέει πάρ' ας πούμε. Μα θα το στερήσω, κοίταξε, έλεγε, εάν το πάρεις εσύ, τότε θα είμαι δυο φορές χαρούμενος. Εάν το κρατήσω τον εαυτό μου, θα είμαι χαρούμενος μια φορά που έχω αυτό το πράγμα. Εάν σου το δώσω και το πάρεις, θα είμαι διπλά χαρούμενος. Και έτσι το έπαιρνε κι εσύ και αισθανόσουν ότι το έκαμε και μεγάλο καλό. Αλλά όπως λέγαμε πριν να πούμε αυτή την ανέκδοτη περίπτωση, πρέπει να μάθουμε να μην υπερβαίνουμε και εμείς τα όρια μας και να μην βάλουμε και τους άλλους ανθρώπους σε πειρασμούς και να τους αναγκάζουμε, δηλαδή να τους φέρνουμε σε δύσκολη θέση και να καταλαβαίνουμε τους άλλους ανθρώπους. Έρχεται κάποιος άνθρωπος και σου λέει «Δεν με καταλαβαίνει η γυναίκα μου». «Δεν με καταλαβαίνει η γυναίκα μου». Τι έλεγε ο Γέροντας Παίσιος? «Ωραία παιδάκι μου», λέει, «είναι εύκολο το πρόβλημα. Εάν δεν σε καταλαβαίνει η γυναίκα σου, κατάλαβε την εσύ. Κατάλαβε την ότι δεν μπορεί να σε καταλάβει. Γιατί επιμένεις από έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να σε καταλάβει, να σε καταλάβει? Σαν να ζητάς από κάποιον άνθρωπο που έχει, ξέρω εγώ, ένα μέτρο σχοινί, να τυλίξει 3 μέτρα, ας πούμε, την κολόνα. Μα αφού δεν έχει τόσο σχοινί, τι να σου κάνει? Ένα μέτρο διαθέτει. Εκείνον το ένα μέτρο, εκείνο σου διαθέτει. Δεν μπορεί να σου διαθέσει 3 μέτρα. Κατάλαβε το κι εσύ. Και μην ζητάς από τον άλλον άνθρωπο πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει. Θα μου πεις ότι μα αν ήταν τέλεια η αγάπη του, θα μπορούσε. Ωραία, και εσύ αν ήσουν τέλειος, δεν θα ζητούσες αυτά τα πράγματα που ζητάς. Αυτό είναι. Γι' αυτό το πράγμα η αγάπη έχει μια δική της λογική, η οποία πάνω απ' όλα σέβεται τον άλλον άνθρωπο. Και πάνω απ' όλα εκφράζεται, όχι όταν παίρνει, αλλά όταν δίδει. Έτσι εκφράζεται η αγάπη. Γι' αυτό λέγεται και αγάπη. Γι' αυτό λέγεται και δώσιμο προς τον άλλον άνθρωπο. Έψαξα στα λεξικά, τα ελληνικά, να βρω από πού παράγεται η λέξη αγάπη. Ρώτησα και διάφορους φιλόλογους μεγάλους. Ήθελα να μάθω από πού προέρχεται. Δεν υπάρχει ακριβής έτσι ετυμολογία της λέξης αυτής. Αλλά εκφράζεται με πολλές και διαφορετικές σημασίες. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος αγαπήσει τον Θεό, τότε όπως λέγαμε αποκτά την ισορροπία. Δεν στριμώχνει τον άλλο, δεν ταλαιπωρεί τον άλλο, δεν τον τρώει τον άλλον άνθρωπο, δεν τον απορροφά. Έχει ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται από την αγάπη των άλλων. Λένε εντάξει, με αγαπά ας πούμε η γυναίκα μου, με αγαπά ο άντρας μου, αλλά δεν με έπνιξε, με έπνιξε. Δεν με αφήνει ας πούμε να βγω κι εγώ 5 λεπτά έξω στον κήπο. Δεν με αφήνει να πάω ένα περίπατο. Δεν με αφήνει να πάω κάπου, ας πούμε, 5 λεπτά κι εγώ να κάνω κάτι. Συνέχεια με θέλει να μου μιλά, να είναι με δίπλα του, να ασχολείται μαζί μου κτλ. Λέει, μα αγαπώ τον άντρα μου. Μα τον αγαπά θλέφαστο, ζωντανό. Πού είναι να πάει αυτό το πράγμα? Είναι όπως η αγάπη της αρκούδας. Ξέρετε την αρκούδα που μόλις γεννηθεί το αρκουδάκι της το πιάνουν. Διότι από αγάπη πάει και αγκαλιάζει το καημένη, επειδή είναι μωρό της, είναι παιδάκι, το αγκαλιάζει. Μια αρκούδα μας αγκαλιάζει, τι θα γίνεις? Εκείνο είναι μόλις γεννήθηκε, είναι ένα αληφή. Πορτοποιήθηκε, βγήκε. Δεν μπορεί, ας πούμε. Ναι, από αγάπη το έκαμε. Αλλά η αγάπη εκείνη τελικά έπνιξε τον άλλο, τον σκότωσε. Γι' αυτό θα δούμε, παιδιά, μελετώντας τον ύμνο της αγάπης που έγραψε ο Απόστολος Παύλος με το Πνεύμα το Άγιο, κάποια βασικά γνωρίσματα της αγάπης που είναι απαραίτητα να τα ξέρει ο άνθρωπος. Αφού λοιπόν αγαπήσει τον άνθρωπο γνωρίζοντας τα όρια του, καταλαβαίνοντας τον, συνειδητοποιώντας ότι και ο άλλος άνθρωπος έχει τα δικά του όρια, τη δική του προσωπικότητα, δεν είναι απέραντος, δεν είναι απόλυτος, είναι σχετικός, είναι πεπερασμένος, τότε αγαπούμε και το περιβάλλον μας. Αγαπούμε και όλα όσα είναι γύρω μας. Δηλαδή αγαπούμε τη χτίση του Θεού, έτσι. Την αγαπούμε, αλλά δεν την απολυτοποιούμε. Ξέρουμε ότι η χτίση πορεύεται μέσα στη φθορά, φθείρεται. Εμείς την φθείρουμε τη χτίση.
Ποιος μπορεί να αναχαιτήσει τη φθορά? Ό,τι εξαρτάται από εμάς πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να αγαπούμε τη δημιουργία του Θεού, γιατί την έκαμε ο Θεός για να μας δώσει εμάς μια ευκαιρία περισσότερη να τον αγαπήσουμε. Όπως ένας πατέρας λέει, κοίταξε, θα κάνω στο παιδί μου ένα σπίτι. Και δεν πάει να του κάνει μια παράκα να το βάλει μέσα. Αλλά αν έχει χρήματα, βέβαια παλιά που είχαμε χρήματα και κάναμε ωραία σπίτια στην Κύπρο. Τώρα επίαν και τούτα, όσα γίνανε, γίναν. Προσπαθούσαν να κάνουν ωραία σπίτια, ωραίους κήπους, ωραία επιπλά, ωραίες κουρτίνες, ωραία χρώματα. Ήταν όλα ωραία. Και ήθελε να το κάνει για το παιδί του, ας πούμε. Και είχαμε ό,τι καλύτερο. Για να δείξει την αγάπη του και με αυτόν τον τρόπο. Όχι μόνο με αυτόν, αλλά και με αυτόν τον τρόπο. Έτσι και ο Θεός. Γιατί έκαμε αυτόν όλον τον κόσμο με τόση ποικιλία πραγμάτων, απέραντη ποικιλία, αμέτρητη. Πραγμάτων, ζώων, εντόμων, ψαριών, φυτών. Ό,τι μπορεί να φανταστεί ο μυαλό μας. Μόνο ο αστρικός κόσμος, αυτά όλα τα άστρα, οι πλανήτες, αυτό το σύστημα, όλο απέραντο, άγνωστο. Κάπου άκουσα από μια διάλεξη ότι ο άνθρωπος λέει ξέρει μόνο το 4-5% από τη δημιουργία. Τα λέω όλα του είναι άγνωστα ακόμα. Πότε θα τα μάθει δεν ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, γιατί τα κάνει ο Θεός? Για να μας δείξει πόσο πολύ μας αγαπά. Για μας τα έκαμε, για τον άνθρωπο τα έκαμε. Για να καταλάβει ο άνθρωπος μελετώντας αυτόν τον κόσμο. Αυτό το στολίδι δηλαδή, κόσμος σημαίνει στολίδι στα ελληνικά. Αυτό το στολίδι το έκαμε για μας τα παιδιά του. Όπως ένας καλός γονιός κάνει έναν όμορφο στολίδι και το χαρίζει στα παιδιά του. Και λέει, σου έφερα αυτό το κόσμημα. Και παίρνει το κόσμο και λες, αυτό το πράγμα μου το έκαναν οι γονείς μου, μου το έκανε ο σύζυγός μου, μου το έκανε τα παιδιά μου. Και είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει κάποιος. Έτσι και ο Θεός έκαμε τη δημιουργία. Και εμείς οφείλουμε να αγαπούμε τη δημιουργία του Θεού. Να την περιποιούμαστε, να τη σεβόμαστε. Ο Άγιος Σιλωανός Αθωνίτης λέει ούτε ένα φύλλο να μην κόψεις χωρίς ανάγκη. Αν είναι ανάγκη να κόψεις ένα φύλλο, κόψεις και το δέντρο ολόκληρο. Εάν χρειάζεται να κάνεις έναν έπιπλο, τόσα ξύλα που υπάρχουν, ναι, ξυλεύονται κάποια δάση, τα οποία ανανεώνονται, τα οποία ήρθε η ώρα να ξυλευτούν και τα λοιπά μέσα από κάποιους όρους. Εάν είναι για την χρήση, να είναι για την ανάγκη, ας πούμε, να γίνει. Αλλά χωρίς λόγο, χωρίς σοβαρή χρήαν ανάγκη, δεν καταστρέφεις τη δημιουργία του Θεού. Ούτε ένα φύλλο δεν κόβεις και το πετάς έτσι στον άνεμο. Σέβεσαι τη δημιουργία, σέβεσαι τα ζώα, τα πάντα. Όχι με έναν αρρωστημένο τρόπο, ξέρω εγώ, να κρατάς το σκύλο και να του λες τα μυστικά σου. Να γράφω ότι πάω στους τοίχους, γράφει, δεν ξέρω, το σβήσανε εδώ στη Λέμεσο. Έγραφε σε έναν τοίχο. Αν δεν μιλήσω στο σκύλο, μου λέει, σε ποιο θα μιλήσω? Ένα έχει άντρα, ένα έχει γυναίκα, ένα έχει μωρά. Ένα έχει πατέρα και μητέρα να μιλήσει, απλά να μιλήσει στο σκύλο. Και τι θα το απαντήσει ο σκύλος? Θα του πει γαυγά. Τι θα το απαντήσει ένα σκύλος? Εντάξει, ένα ωραίο πράγμα να έχεις ένα ζώο, να το περιποιείσαι. Σου δίνει μια αίσθηση χαράς. Και ο σκύλος είναι πιστό ζώο, είναι καλό ζώο ο σκύλος, όμορφο. Όμορφο ζώο, αγαπά τον αφέντη του, σου προσφέρει έτσι ωραία συναισθήματα. Αλλά δεν είναι άνθρωπος. Δεν σημαίνει αυτό ότι μπορεί να κακοποιάσει ένα σκύλο, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορείς να αντικαταστήσεις το σκύλο με έναν άνθρωπο. Δεν μπορείς. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Είναι εικόνα του Θεού. Ο σκύλος δεν είναι εικόνα του Θεού. Δεν έχει ψυχή αθάνατη. Δεν πορεύεται, ας πούμε, στην ίδια πορεία με τον άνθρωπο. Να το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος για την ασφάλειά του, για την ξεκούρασή του, για την, μέχρι σε ένα σημείο, ξέρω εγώ, ας πούμε, αυτή η σχέση του. Αλλά σίγουρα μέχρι σε ένα σημείο. Η απολυτοποίηση της κτήσης των ζώων, αυτή η ζωολατρεία όλη που ιδίως στις μέρες μας βλέπεις, ας πούμε. Βέβαια καταλαβαίνει κανείς και τους ανθρώπους, λες τι να κάνει και ο άνθρωπος ο καημένος, αφού δεν βρίσκει έναν άνθρωπο. Παίρνει ένα σκύλο, σου λέει, δεν μπορεί να κάνουμε. Πού να πάμε να βρούμε ανθρώπους? Πάει να μιλήσεις του νου, έχει δουλειά. Πάει να μιλήσεις του άλλου, βιάζεται.
παραμιλήσει το άλλο ότι του πεις Λαλίτα. Λέει μου μια... Ένα κοριτσάκι στην κατασκήνωση του δημοτικού λέει, έκλαιγε. Λέω, τι κλαίς κόρη, τι έχει και κλαίς. Λέει μου, είπα όλα τα μυστικά της φίλης μου και πήγαινε τσίπεντα. Έτσι τι καρτέρας δηλαδή, αμέν τα πει. Λέω ότι αν, αν σου τα έλεγε εσέναν η φίλη σου, τι είσαι να κάνεις, να σκάσω λέει δεν τα λάλλου. Το ίδιο πράγμα είναι και της φίλης σου η ψυχή της. Τι τη τα πες και εσύ, έπρεπε κάπου να τα πω. Και εκείνη έπρεπε κάπου αλλού να τα πει. Τα ξεφόρτωσες πάνω της, γιατί έπρεπε να τα πεις κάπου. Μόλις τα πήρε εκείνη πάνω της, αφού και εκείνη την ηλικία με σένα, είναι η κοπέλα, έπρεπε και εκείνη κάπου να πάει να τα πει τώρα. Έτσι είναι. Ας πούμε ότι εντάξει, είναι μια οικονομία, ας πούμε, ένα ζώο σου δίνει μια παρηγοριά. Μέχρι σε ένα σημείο, εντάξει, καλό. Μέχρι σε ένα σημείο όμως. Μέχρι σε ένα σημείο, όχι υπερβολή. Όχι υπερβολή. Και χαλάμε και τα καημένα τα ζώα ύστερα. Τώρα πάμε στην Ρωσία, χτες ήρθα από τη Ρωσία. Στο αεροδρόμιο τι είδα. Είδα ένα σκυλάκι που φορούσε μπότες. Έχετε δει, φορούν στην Κύπρο. Έχετε δει. Δεν μπόρεσα να το φωτογραφίσω, δεν είχα, ξέρω, φωτογραφική. Να... Πάτε ξόστο με το είδες. Έφυγε. Εντάξει, έφυγε. Κάναμε το σταυρό μας μόλις το είδαμε. Λέω, κύριε, λέει, ο Γόσποντ υπομίλου. Είχε κάτι Ρώσους εκεί. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Εφόρε ένα σακάκι, το σκυλάκι. Εφόρε ένα καπέλο. Α, την πέχρι εδώ. Αλλά και μπότες. Λέω άραγε μήπως επειδή είναι κρύο και βάλαν του τζεμπότες, τέλος πάντων. Χαλάτσε τα ζώα στο τέλος, δηλαδή και εκείνο το καημένο, ας πούμε, αισθάνομαι ότι ήταν πολύ άσχημα εκείνο που του φόρεσε. Λέω δόξα εσύ ο Θεός, είδαμε και από τούτο. Ξέρετε, τι είναι η ψυχή του ανθρώπου, μια άβυσσος. Η ψυχή μας είναι μια άβυσσος. Αυτή η άβυσσος, αυτό το πράγμα που λέγεται άβυσσος, δεν γεμίζει με τίποτα. Μόνο με μια πιο μεγάλη άβυσσο, που είναι ο Θεός. Σε μια άβυσσο, παιδιά, ό,τι και να ρίξεις, μέσα χάνεται. Σκεφτείτε ένα χάος που ρίχνεις πράγματα μέσα, καρέκλες, ξέρω εγώ, τραπέζια, πόρτες, τούβλα, πράγματα, χράπ και χάνεται και το τρώει όλα. Έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου. Αναζητά, πεινά, αναζητά πράγματα. Ρίχνεις ειδονές, τίποτα. Ρίχνεις λεφτά, τίποτα. Ρίχνεις γνώσεις, τίποτα. Ρίχνεις ανθρώπους, ρίχνεις ζώα, ρίχνεις τίποτα, δεν μπορείτε να αναπαύσει. Μόνο ένα μεγαλύτερο χάος. Εκείνο γεμίζει αυτό το πράγμα και το γεμίζει απόλυτα. Αυτό είναι ο Θεός. Όταν γεμίσει ο άνθρωπος από τον Θεό, τότε όλα τα άλλα ισορροπούν. Τότε μπορεί να έχει και ένα σκυλάκι και να το αγαπά σωστά. Μπορεί να έχει και τους ανθρώπους να τους αγαπά και εκείνους σωστά και τη δημιουργία του Θεού σωστά. Να τη χρησιμοποιεί, ας πούμε, για αυτό σκοπό για τον οποίο είναι πλάστικα. Να μην τα διαστρέφουμε και εκείνα τα οποία μας έδωσε ο Θεός για να τα χρησιμοποιούμε για την δική μας, ας πούμε, τελείωση. Και τελειώνω λέγοντας ότι και ένα άλλο στοιχείο είναι τα υλικά πράγματα. Ο Άγιος Θεόδωρος Στοδίτης λέγει ότι ο άνθρωπος πρέπει να φυλάττει τη συνείδησή του απέναντι στο Θεό, στους ανθρώπους και στις ύλες, στα υλικά πράγματα. Να σέβεσαι την ύλη την οποία σου έδωσε ο Θεός. Τώρα εδώ το μαθαίνουμε. Μπήκαμε στην κρίση και βλέπετε ένα ευρώ μας έπεφτε χαμέ παλιά, λάζου άιστο, μην το ψάχνεις. Τώρα να σου πέσει μες στον υπόνομο, είσαι άξιος να πάει τσαμέ να σηκώσεις τη γραδέλα, να μπουλώνει την πράγματι, να πουγουπιστείς μες στον υπόνομο να το πιάσεις. Διότι έχεις το ανάγκη, διότι το σκέφτεσαι ένα ευρώ.
Λοιπόν, διότι ξέρεις ότι αυτό το πράγμα έχει σημασία για σένα. Και έχει σημασία ο άνθρωπος να εκτιμά αυτό το οποίο έχει. Θυμάστε οι παλιοί άνθρωποι, οι αγιάδες μας το έκαναν αυτό, δεν ξέρω αν το προλάβετε. Τι είναι ρε Πέτρο, δε, αυτά τα πράγματα όλα. Λοιπόν, οι αγιάδες μας το έκαναν αυτό που έλεγαν να μην αφήνεις ένα κομματάκι ψωμί για να το πετάσουν, ας πούμε. Εμείς γιατί να το φάω, αφού δεν το θέλω. Αν το φάεις, μα αφού δεν το θέλω. Ή έβρισκα πεταμένο μες στην αυλή του σχολείου κάνα κομμάτι ψωμί, να το πιάσει, να το βάλει σε μια άκρα. Μάλιστα, η γιαγιά μου έλεγε να το φιλήσει κιόλα, να το προσκυνήσει, να βάλει στην άκρα, αν δεν τρώγεται. Να το φυλάξει. Όχι γιατί είχαν ανάγκη. Δεν είχαν ανάγκη. Αλλά γιατί σέβονταν αυτό το οποίο, ας πούμε, αισθάνονταν ότι ο Θεός τους το έδωσε. Κάθε πράγμα. Θυμάμαι ένας γέροντας στο Άγιον Όρος έλεγε, όταν θα πάρεις ένα σφυρί, να καρφώσεις μια σπόντα, να το πάρεις, να το χρησιμοποιήσεις και μετά του πεις ευχαριστώ που σε χρησιμοποίησα και το βάλεις στη θέση του. Όταν το σύρεις να πάει ή να το ξαπολύσεις. Όταν πάρεις ένα σκεπάρνι και το χρησιμοποιήσεις, να το εκτιμήσεις αυτό που έκαμες και το βάλεις ξανά στη θέση του. Να σου χρειαστεί να το ξαναχρησιμοποιήσεις. Πράγματα που εμείς που ήμασταν νεότεροι και είμαστε της εποχής εκείνης που ήταν όλα χωρίς ανάγκες, το εκτιμούσαμε. Ω, το παλιό σεπάρνι, το παλιό σφυρί, το παλιό σίδερο. Θυμάμαι τις γιαγιάδες μας που παίρναν τις σακούλες, τις πλαστικές και τις ετήλικα και τις έβαζε μέσα στο σιρτάρι. Μα δεν τα πούτε συνά στις σακούλες. Να έρθει τώρα που να χρειαστεί. Ω, να χρειαστεί. Όταν θέλαμε σακούλες όμως, όλοι τρέχαμε στη γιαγιά να μας δώσει. Γιατί είχε την πρόνοιά της. Έμαθαν να προνοούν, έμαθαν τις ύλες να τις προσέχουν, τα υλικά πράγματα. Όχι να προσκολούνται σε αυτά, όχι να δουν την καρδιά τους σε αυτά, αλλά να τα σέβονται, να τα εκτιμούν. Γι' αυτό βλέπετε όταν πάμε να φάμε, κάνουμε την προσευχή μας. Και μετά λέμε ευχαριστούμε σε Χριστέ ο Θεός ημών που μας έδωσε όλα αυτά τα αγαθά σου και τα ευλογούμε και τα περισσεύματα. Και ο Χριστός όταν έδωσε στους ανθρώπους να φάνε τόσα ψάρια και τόσα ψωμιά και φάγαν 5.000 άνδρες, χώρια γυναίκες και τα παιδιά, σκεφτείτε πόσα θα ήταν, 15.000 κόσμος. Λέμε ένα υπολογισμό τώρα, έτσι, 5.000 άνδρες χωρίς γυναίκες, χωρίς παιδιά, μπορεί να ήταν και τόσοι. Και όμως όταν έφαγαν όλοι αυτοί που ευλόγησε τους πέντε άρτους και τους πολλαπλασίασε, είπε ο Χριστός μαζέψατε τα όλα ξανά πίσω, τα περισσεύματα. Και μάζεψε τα περισσεύματα. Τι τα ήθελε ο Χριστός τα περισσεύματα, αφού μπορούσε από, από τα πέντε ψωμιά να φάνε και τόσος κόσμος. Τα περισσεύματα τι τα χρειαζόταν. Δεν τα χρειαζόταν. Ούτε τα πήρε μαζί του, τα άφησε εκεί. Αλλά για να δείξει το σεβασμό. Έφαγε, ας πούμε, κάτι, σου επιρρύψε ένα κομματάκι. Εμείς το πετάσαμε. Έτσι μάθαμε από τα σπίτια μας. Όταν πήγα στο Άγιον Όρος, είδα το σεβασμό που είχαν οι πατέρες σε αυτό το οποίο περίσσευσε. Ένα κομμάτι το παραμικρό. Δεν εχάλασε, δεν είναι για πέταμα, θα το φυλάξεις. Μα ποιος να το φάει. Θα χρειαστεί. Και αν χαλάσει, τότε θα το πετάξεις. Δεν θα το πετάξεις πριν. Αυτός ο σεβασμός στις ύλες, στο περιβάλλον, στα ζώα, στον άνθρωπο και μετά η αγάπη προς τον Θεό δημιουργεί στον άνθρωπο όλη αυτή την ισορροπία της υγείας. Ο άνθρωπος γίνεται υγιής, παιδιά. Σήμερα πάσχουμε από τόσες ψυχικές ασθένειες και ανάγκες. Δεν λέω τα ψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία εκείνα θέλουν και η ιατρική παρέμβαση. Λέω τα ψυχικά μας κενά. Όλα αυτά θεραπεύονται και θεραπεύουν και τους άλλους ανθρώπους όταν κινούνται μέσα στην αγάπη του Θεού. Αφού αγαπήσουμε τον Θεό, τότε στρεφόμαστε και μπορούμε να αγαπήσουμε τον κόσμο όλων, τον εαυτό μας, τον ίδιο τον εαυτό μας. Να βλέπεις, ας πούμε, κότσια λεβέντη σαν παλικάρια, είτε κοπέλες είτε αγόρια, και να μισούν τον εαυτό τους, να μην τον εκτιμούν. Και βλέπετε, λένε και οι ψυχολόγοι σήμερα, χαμηλή αυτοεικόνα, χαμηλή αυτοεκτίμηση. Και λέω, γιατί δεν εκτιμάς γέμο τον εαυτό σου. Μα τι έχω καλό πάνω μου.
Πήγαινε, κοίταξε αυτό στον καθρέφτη, τι όμορφο που είσαι, τι καλό που είσαι. Μα εκεί τον κοιτάζω, λέει, και αηδιάζω. Ούτε και τον εαυτό μα δεν αγαπούμε. Ή αν τον αγαπούμε, τον αγαπούμε άρρωστα. Υπερβολικά, υποχονδριακά, γεμάτο πράγματα ασθενικά. Γιατί μα τρώει αυτή η έννοια. Μου έλεγε ένα άνθρωπο, τρώει η έννοια του ιού του έμπολα. Του καλά, και στην ακόμα στην Κύπρο, να πάει στη Σομαλία. Μα να έρθει. Ας έρθει πρώτα και ύστερα βλέπουμε και κάνουμε. Μα αν πεθάνουμε, καλά για από που έναν αιώνα να πεθάνουμε αργά ή γρήγορα. Εντάξει, σε ποια είναι η αγωνία τώρα για αυτό το πράγμα. Έχει δίκιο, είναι κάτι που είναι απειλητικό. Δεν είναι απλό, σίγουρα, απειλεί την ανθρωπότητα όλοι. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να ζήσουμε και τη ζωή μας με αυτήν την αγωνία και το άγχος όλο και την ανασφάλεια. Γιατί τα έχουμε αυτά, γιατί απουσιάζει αυτή η ασφάλεια του Θεού, αυτή η ειρήνη, η ισορροπία που μας δίνει ο Θεός. Όταν λειτουργήσουμε παιδιά με αγάπη, τότε βρίσκουμε την ισορροπία του εαυτού μας, που είναι τόσο σημαντικό γεγονός. Εδώ όμως νομίζω ότι δεν έχω άλλο χρόνο. Χριστέ το φως του αληθινού.